Μέσα από τις έντονες πολιτικές και πολεμικές συγκρούσεις των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, το νεοελληνικό κράτος επεκτείνεται, δημιουργώντας τη Μεγάλη Ελλάδα των πέντε θαλασσών και των δύο Ηπείρων. Ωστόσο, μετά τη γέννηση της Νέας Τουρκίας και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Ελλάδας, νέος πόλεμος ξεσπά στην Μικρά Ασία. Καταλήγει στην τραγική ήττα της Ελλάδας το 1922, που έμεινε στην ελληνική ιστορία σαν μικρασιατική καταστροφή και οδήγησε σε μία ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία, την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το Νοέμβριο του 1925, όταν πια έχουν ολοκληρωθεί οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις, το National Geographic δημοσιεύει ένα εκτεταμένο άρθρο που παρουσιάζει την επιτομή των συγκλονιστικών γεγονότων των προηγούμενων χρόνων. Τίτλος του «Η μεγαλύτερη μετακίνηση των πληθυσμών της ιστορίας» και συγγραφέας του «Ο Μέλβιλ Τσάτερ», απεσταλμένος του National Geographic στην περιοχή και αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων. Η εξιστόρησή του, που περιστοιχίζεται από δεκάδες αυθεντικές φωτογραφίες εποχής, αποτελεί μια μοναδική πηγή πληροφόρησης από έναν ανεξάρτητο, αυτόπτη μάρτυρα. Μια αφήγηση που φωτίζει με το διαβιέστερο τρόπο τα γεγονότα που χάραξαν την ιστορία των δύο λαών στις επόμενες δεκαετίες. Στα τέλη του καλοκαιριού του 1922, καθώς το ατμόπλοιό μου έπλεε ανάμεσα σε δύο μεγάλα ακροτήρια στην είσοδο του κόλπου της Σμύρνης, την ώρα που ο ήλιος σκαρφάλωνε στο βουνό Πάγος, πολύ λίγο συνειδητοποιούσα ότι η αυγή που αντίκριζα έμελε να είναι μία από τις τελευταίες που θα ανέτελαν πάνω από την αρχαία Σμύρνη. Όταν βγήκαμε στη στεριά, στην κατάμεστη από πλοία Προκυμαία, η συντροφιά μου και εγώ έπρεπε να περάσουμε μέσα από καραβάνια με καμήλες και από στενά σοκάκια που από πάνω τους κρέμονταν τα αντικριστά μπαλκόνια των σπιτιών, από τα οποία οι ένικοι μπορούσαν σχεδόν να ανταλλάξουν χειραψία. Μια ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή του πάγου, με τα μισοκρεμισμένα τείχη της αρχαίας οχύρωσης, μας πρόσφερε τη θέα ενός μεγάλου άβακα με τις επιμελώς διαχωρισμένες συνοικίες της Σμύρνης. Η τουρκική ξεχώριζε από τους μιναρέδες και τα κυπαρίσια της, η φράγκικη από τις θαυμάσιες κατοικίες της, ενώ η ελληνική και η αρμένικη από την πυκνή δόμηση και το εκπληκτικό πλήθος των μικρομάγαζων. Ένα πανόραμα από κόκκινες στέγες και ολόγυρα η απέραντη απαλή καμπύλη του γαλάζιου της θάλασσας που εκτινόταν ανάμεσα στις ακτές που αγκάλιαζαν τον κόλπο. Με το διωγμό του 1922 όμως, άρχισε αυτό που δικαίως μπορεί να θεωρηθεί ως το πιο μακρύ, το πιο θεαματικό οδηπορικό στην ιστορία. Πρόκειται για την αναγκαστική μετακίνηση ενός εκατομμυρίου 300.000 χριστιανών και 500.000 Μωαμεθανών και στις δύο ακτές του Αιγαίου. Οστικές δυνάμεις επισορεύονταν αργά μέσα στους αιώνες, ώσπου ξαφνικά αυτά τα παλιρροϊκά ανθρώπινα κύματα σηκώθηκαν και ξέσπασαν τελικά στις ακτές του.
Η ανάκαμψη της Τουρκίας μετά την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο επακόλουθος θριαμβός της επί των Ελλήνων στη Μικρά Ασία ήταν οι αιτίες αυτής της μεγάλης μετακίνησης που τελικά πήρε τη μορφή ενός διακανονισμού ανταλλαγής φυλετικών μειονοτήτων, σύμφωνα με ειδικούς όρους και τελώντας υπό την υψηλή επίβλεψη της κοινωνίας των εθνών. Ωστόσο, τα πρώτα επεισόδια του δράματος της ανταλλαγής έμελε να παιχτούν με την υπόκρουση των κανονιών, το κροτάλισμα των πολυβόλων και με φόντο τις φλόγες από το ολοκαύτωμα της Σμύρνης. Ας τραβήξουμε μια τελευταία φωτογραφία από τη Σμύρνη, είπαμε πριν αρχίσουμε την κατάβαση. Ίσως ήταν όντως η τελευταία. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει. Οι συμμαχικές δυνάμεις, γνωστές ως Αντάντ, δηλαδή η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωσία, η Ιταλία και εν μέρη οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι οι νικητές απέναντι στη Γερμανία και τους συμμάχους της, Αυστρο-Ουγγαρία, Βουλγαρία και Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά από 4 χρόνια αιματηρών πολέμων, οι συμμαχικές δυνάμεις βγαίνουν νικήτριες και διοργανώνουν το Συνέδριο της Ειρήνης για να επιλυθούν οι διαφορές και εκκρεμότητες που προέκυπταν μεταξύ νικητών και ηττημένων. Το Συνέδριο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1919 και διήρκησε ως την 21η Ιανουαρίου του 1920 με μικρές διακοπές. Σε αυτό το συνέδριο, 5 σημαντικές συνθήκες, εκ των οποίων 2 αφορούσαν και την Ελλάδα, προετοιμάστηκαν και υπογράφτηκαν στη συνέχεια. Η πρώτη συνθήκη που υπογράφθηκε ήταν αυτή των Βερσαλιών, που διακανόνιζε τις διαφορές με την ηττημένη Γερμανία, τη μεγαλύτερη από τις δυνάμεις των αντιπάλων. Οι 4 μεγάλοι, ο David Lloyd George, πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο George Clemenceau, πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Γουίντρο Βίλσον, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και ο Βιτόριο Ορλάντο, πρωθυπουργός της Ιταλίας, ήταν οι κυρίαρχοι διπλωμάτες του συνεδρίου. Οι αποφάσεις τους επιβλήθηκαν στους ηττημένους. Η Ελλάδα είχε μπει στον πόλεμο μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου από την εξουσία και ο ρόλος του Ελευθέριου Βενιζέλου στο συνέδριο δεν ήταν εύκολος. Παρά τα αυτά, το ζήτημα της Δυτικής Θράκης βρήκε διευθέτηση με τη συνθήκη του Νεϊγή, κατά την οποία η διοίκηση μεταφέρθηκε στην Αντάντ, που τη μεταβίβασε αυθημερών στην Ελλάδα. Έτσι, η Βουλγαρία εγκαταλείπει την περιοχή ανατολικά του Νέστου μέχρι τον Εύρο, που παραχωρήθηκε στην Ελλάδα. Το Μάιο του 1919, ο Αγγλικός στρατός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και τα Αγγλικά πλοία, καθώς και των υπολείπων συμμάχων, εποπτεύουν τα αποστρατικοποιημένα στενά των Δαρδανελίων. Το θρυλικό Αβέροφ της Ελλάδας φτάνει στο Βόσπορο. Με απόφαση της Αντάντ, το Μάιο του 1919, τα ελληνικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Σμύρνη. Η Συνθήκη των Σεβρών, που έκανε πράξη τη μεγάλη ιδέα, έλαβε χώρα κοντά στο Παρίσι την 10η Αυγούστου του 1920 και παραχωρούσε στην Ελλάδα τη Δυτική και Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ύμβρο και Τένεδο, επικύρωνε την κυριαρχία της στα άλλα νησιά του Αιγαίου που κατήχε από το 1913 και εμπιστευόταν τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης στο ελληνικό κράτος με ρόλο τοποτηρητή για τη δημόσια τάξη στην Ιωνία. Οι κάτοικοι της περιοχής μετά από 5 έτη θα έκαναν δημοψήφισμα αν προτιμούν την ένωση με την Ελλάδα ή την παραμονή τους στην Τουρκία. Η Ιταλία παραχωρούσε στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, εκτός της Ρόδου. Η συνθήκη υπογράφτηκε από την Οθωμανική κυβέρνηση, αλλά το απελευθερωτικό κίνημα του Κεμάλ Ατατούρκ, που είχε αρχίσει να δημιουργείται με έδρα την Άγκυρα, την απέρριπτε.
ο ελληνικός στρατός προωθείται στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας και καταλαμβάνει σημαντικές θέσεις. Σκοπός των μεγάλων δυνάμεων είναι να πιέσουν τον Κεμάλ να υπογράψει τη συνθήκη των Σεβρών. Σκοπός του Κεμάλ ήταν η κατάρριψη της μοναρχίας που είχε βάσει την Κωνσταντινούπολη και νίκη της δημοκρατικής κυβέρνησης της Άγκυρας. Εκείνη την εποχή, ο προνοητικός Βενιζέλος στέλνει επιστολή προς το στρατιωτικό διοικητή Σμύρνης σχετικά με επιχειρήσεις ανατολικά από τη ζώνη ευθύνης του ελληνικού στρατού. Ελπίζω ότι, όταν καλύψετε ασφαλώς κατοχήν μας και προέλασήν μας προς βορράν κατά κινδύνου επιθέσεως, δια των δύο σιδηροδρομικών γραμμών Κασαμπά και Ιδυμίου, θα κρίνετε επιβεβλημένων, όπως μη προελάσσομεν πολύ προς Ανατολάς. Εχθρός έχει κάθε συμφέρον, όπως μας παρασύρει στη αυτήν προέλαση. Εν τω μεταξύ, ο Βενιζέλος, με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, βρίσκεται στο ζενίθ της διπλωματικής του επιτυχίας. Η Ελλάδα πανηγύριζε για τη δημιουργία του κράτους των πέντε θαλασσών και των δύο Ηπείρων. Παρ' όλα αυτά, ο φανατισμός εξακολουθούσε να είναι παρόν. Δύο βασιλόφρονες, απότακτοι στρατιωτικοί, θα πυροβολήσουν τον Έλληνα ηγέτη στο σταθμό της Λιόν στο Παρίσι κατά την ώρα της επιστροφής του στην Ελλάδα. Η επιστροφή του Βενιζέλου στην Αθήνα δημιουργεί κλίμα ενθουσιασμού. Η Βουλή των Ελλήνων θα τον ανακηρύξει άξιον τέκνων της πατρίδος και γίνεται ειδική γιορτή στο στάδιο. Η Συνθήκη των Σεβρών επικυρώνεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προκυρήσονται εκλογές για τον Οκτώβριο και διαλύεται η Βουλή. Η προεκλογική περίοδος σημαδεύεται όμως από δύο γεγονότα που αλλάζουν την πορεία της ιστορίας. Το πρώτο είναι ο αναπάντεχος θάνατος του βασιλιά Αλέξανδρου από δάγκωμα μαϊμούς. Και το δεύτερο, ο δημαγωγικός τόνος στον οποίο κινήθηκε η Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Οι εκλογές, αφού αναβλήθηκαν λόγω του θανάτου του βασιλιά, ορίζονται για την 13η Νοεμβρίου 1920. Οι αντίπαλοι του Βενιζέλου προσδίδουν σε αυτές πολιτιακό χαρακτήρα και υπόσχονται επιστροφή των στρατευμένων. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα διαψεύσει τα προγνωστικά που θεωρούσαν σίγουρη την νίκη των Βενιζελικών. Το κόμμα του Βενιζέλου θα πάρει 375.803 ψήφους, ενώ η Ηνωμένη Αντιπολίτευση 368.678 ψήφους. Όμως, λόγω του εκλογικού συστήματος, πλειοψηφικό με ευρεία περιφέρεια, το Βενιζελικό κόμμα πήρε 118 έδρες, ενώ η Ηνωμένη Αντιπολίτευση 251. Ο Βενιζέλος δεν εκλέγεται ούτε βουλευτής. Εκείνες τις ημέρες, ο Βενιζέλος μιλάει στη συγγραφέα Πινελόπη Δέλτα, σχολιάζει το αποτέλεσμα των εκλογών και αναφέρει. Είμαι συντετριμμένος. Δεν έχω πια δυνάμεις να αντιπαλέσω. Είχα σχηματίσει το όνειρο πως ο ελληνικός λαός με ακολουθεί στην κατάκτηση των ελληνικών μερών. Μα ο ελληνικός λαός δεν με ακολουθεί. Του πήρα το παιδί του για πολλά χρόνια. Δεν αντέχει πια στις θυσίες ο κουρασμένος λαός. Μα τους είπα πως τώρα που τελειώνουν τα εξωτερικά προβλήματα, θα στρέψω στα εσωτερικά. Το ξέρουν πως ποτέ δεν είπα ένα πράγμα και δεν το έκανα. Πίστευα πως θα μου δώσουν 2 μήνες για να κάνω και την εσωτερική αναδιοργάνωση. Μα δεν με πίστωσαν με 2 μήνες. Δεν με πίστεψαν.
Μία από τις πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης είναι η επαναφορά του Κωνσταντίνου στο θρόνο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποχωρεί από την πολιτική και φεύγει για τη Γαλλία. Σε ερωτήσεις Γάλλων δημοσιογράφων, απαντά ότι παραιτείται της πολιτικής, αλλά ότι είναι πρόθυμος, αν του το ζητούσαν, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα. Η επαναφορά του Κωνσταντίνου θα δώσει την ευκαιρία στους συμμάχους να άρουν την εμπιστοσύνη τους στην Ελλάδα, ενώ κάποιοι άρχισαν και διαπραγματεύσεις με τον Κεμάλ. Η νέα ελληνική κυβέρνηση που είχε διακηρύξει προεκλογικά την αποστράτευση των Ελλήνων στρατιωτών και το σταμάτημα του πολέμου, όχι μόνο τον συνέχιζε, αλλά και τον επεξέτεινε, δίνοντας επιθετικό χαρακτήρα στις επιχειρήσεις. Το ίδιο διάστημα, ο Κεμάλ ενισχύει συνεχώς τις δυνάμεις του στα βάθη της Ανατολίας, ενώ παράλληλα συνέχισε να παρασύρει τον αντίπαλό του στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, μακριά από τις βάσεις εφοδιασμού του, για να τον πλήξει αποφασιστικά. Μετά την ήττα στο Αφιόν Καραχισάρ, την κατάληψη από τον ελληνικό στρατό της Κιουτάχιας και την αποτυχία της επίθεσης στο Εσκί Σεχίρ, ο Κεμάλ έδωσε εντολή στα στρατεύματά του για οπισθοχώρηση και την προώθηση προς το Σανγκάριο ποταμό, το τελευταίο εμπόδιο μπροστά στην Άγκυρα. Οι θέσεις του Γούναρη και του Κωνσταντίνου ήταν επίθεση ως την Άγκυρα και οι Έλληνες στρατηγοί είχαν σοβαρές επιφυλάξεις και αντιπαραθέσεις. Όλα αυτά όμως με την απομάκρυνση από τις βάσεις διατροφής και ανεφοδιασμού. Η προσπάθεια να καταληφθεί η Άγκυρα τον Αύγουστο του 1921 απέτυχε, κοστίζοντας 25.000 νεκρούς και αγνοούμενους στις ελληνικές δυνάμεις, ενώ προκάλεσε πτώση του ηθικού των και συνάμα οδήγησε σε οικονομική κρίση τη χώρα. Εκείνη την περίοδο, ο πρίγκιπας Ανδρέας, αδελφός του βασιλιά Κωνσταντίνου και πατέρας του Φιλίππου, συζύγου σήμερα της βασιλίσσης Ελισάβετ, γράφει στον Ιωάννη Μεταξά από τη Σμύρνη. «Απέσιοι πραγματικώς είναι οι εδώ Έλληνες, εκτός ελαχίστων. Επικρατεί βενιζελισμός ογκώδης και κατά την εορτή του Αγίου Ελευθερίου είχαν κλείσει σχεδόν όλα τα καταστήματα. Θα ήξιζε πράγματι να παραδώσομεν τη Σμύρνη εις τον Κεμάλ για να τους πετσοκόψει όλους αυτούς τους αχρίους, οι οποίοι φέρονται ούτως κατόπιν του φοβερού αίματος οπερεχήσαμεν εδώ». Το 1922 ο ελληνικός στρατός είχε συμπτυχθεί στην οριογραμμή Εσκί Σεχίρ, Κιουτάχια, Αφιόν Καραχισάρ και από επιτιθέμενος είχε μετατραπεί σε αμυνόμενο. Στις 13 Αυγούστου 1922 ο Κεμάλ εξαπολύει η επίθεση στο υπογάστριο του ελληνικού μετόπου, το Αφιόν Καραχισάρ. Ο Μικρασιατικός πόλεμος είχε μετατραπεί για την Ελλάδα σε εμπλοκή με απρόβλεπτες συνέπειες και αβέβαιο μέλλον για τη χώρα. Με την επίθεση των Τούρκων την 26η Αυγούστου 1922, οι γραμμές του ελληνικού στρατού κατέρευσαν σε ένα μέτωπο 240 χιλιόμετρων. Επακολούθησε κατακλυσμός προσφύγων, λες και είχε μεταδοθεί ο πανικός τηλεπαθητικά, κατά μεγάλα κύματα που σάρωναν την Ανατολία, τη Σμύρνη, τη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Οι Έλληνες που ζούσαν στις αχανείς αυτές περιοχές αφυπνίστηκαν ξαφνικά, ανακαλύπτοντας ότι βρίσκονταν στο χείλος μιας επικίνδυνης δύνης.
Πρόσφυγες που ξεκινούσαν από μέρη μέχρι και 240 χιλιόμετρα στο εσωτερικό κατευθύνονταν κοπαδιαστά προς τα παράλια και τη Σμύρνη. Στην αρχή έφταναν με τα τακτικά δρομολόγια των τρένων ή με τις άμαξες. Κουβαλούσαν μπόγους με κουβέρτες και χράμια, λίγα σκεύη που είχαν πάρει από τα σπίτια τους, ίσως και μερικά ζώα. Καθώς η μακρινή πραγματικότητα του πολέμου ολοένα πλησίαζε, η φυγή του κόσμου έπαιρνε ξέφρενους ρυθμούς. 10, μετά 20, κατόπιν 30.000 πρόσφυγες τη μέρα. Οι λίγες αποσκευές που όλο και λιγόστευαν προμήνυαν το τρελό φευγιό που θα ακολουθούσε μπροστά στη φωτιά και τη σφαγή. Το χάραμα της 7ης Σεπτεμβρίου βρήκε ολότελα απογυμνωμένα πλήθη ανθρώπων που παρέπεαν, γυναίκες που θρηνούσαν την πρώτη τους οικογενειακή τραγωδία, μανάδες χωρίς φαΐ για τα μωρά τους που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα μεγαλύτερα παιδιά τους σε χωριά στο δρόμο. Η μεγάλη προκυμαία της Σμύρνης είχε γεμίσει πλέον ασφυκτικά από 150.000 περίπου εξόριστους που κατασκήνωναν και κοιμώντουσαν εκεί για να προφυλαχτούν από το λιοπύρι που η κάψα του και μόνο προμήνυε την επέλαση της φωτιάς. Ο Γενικός Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κάλεσε όλους τους ομοεθνείς του, το προσωπικό του Αμερικανικού Κολεγίου, τους εκπροσώπους των τοπικών οργανώσεων περίθαλψης και των εμπορικών οίκων, να δημιουργήσουν μια επιτροπή που αργότερα έγινε γνωστή ως American Disaster Relief Committee. Η επιτροπή αυτή ανέλαβε τη διανομή ψωμιού σε όλη την προκυμαία. Καθ' όλη τη διάρκεια της 8ης Σεπτεμβρίου μέχρι αργά τη νύχτα ηχούσαν τα ποδοβολητά των ιτημένων ελληνικών στρατευμάτων καθώς ορμούσαν στα πλοία που περίμεναν με αναμένες τις μηχανές. Ύστερα όλα μαζί, ακολουθούμενα από όσα άλλα πλοία βρίσκονταν στο λιμάνι, γίνονταν καπνός και σκιές μέσα στο πέλαγος. Σαν αυλαία που σηκώνεται αργά, η ανατολή του ήλιου αποκάλυψε μονάχα τις κυθροπές φιγούρες των ουδέτερων θωρυκτών που είχαν έρθει να εποπτεύσουν το καταστροφικό τέλος της μικρασιατικής περιπέτειας της Ελλάδας στο νεκρό από εμπορική κίνηση λιμάνι της Σμύρνης. Λίγες ώρες αργότερα, μία ύλη του τουρκικού υπηκού μπήκε στη Σμύρνη. Οι έφηποι στρατιώτες, με τις μαύρες στολές και τα κρεμασμένα για τα γάνια, περνούσαν μπροστά από τα κλειδομανταλωμένα μαγαζιά, φωνάζοντας συνεχώς «Μη φοβάστε» και σηκώνοντας το αριστερό τους χέρι για να καθησυχάσουν τα κάτοχρα πρόσωπα του κοσμάκι που στριμωχνόταν στους πλαϊνούς δρόμους και τα σοκάκια. Πριν πέσει νύχτα, όλη η δύναμη του υπηκού είχε μπει στην πόλη μαζί με τις δύο μεραρχίες του πεζικού που το ακολουθούσαν. Λίγες μέρες μετά τη θριαμβευτική είσοδο των Τούρκων στη Σμύρνη, το πλήθος που είχε καταλάβει την προκυμαία είδε φλόγες να χορεύουν πάνω από την αρμένικη συνοικία με τα ξύλινα σπίτια, 2 χιλιόμετρα μακριά. Ο χορός τους σε λίγο είχε πάρει τη μορφή πύρινης λέλαπας. Η φωτιά που θέργευε με τον άνεμο περνούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι και εξαπλωνόταν στους δρόμους και τα σοκάκια. Πολύ γρήγορα η ξέφρενη επέλασή της κάλυψε τη διάμετρο των 2 χιλιόμετρων της πόλης συνεχίζοντας προς την προκυμαία και η μεγάλη μάζα των προσφύγων στριμωχνόταν ανάμεσα στο τεράστιο πύρινο μέτωπο και την απεραντοσύνη της θάλασσας. Η πόλη είχε γίνει ένα γιγάντιο πυρωμένο καμίνι. Ο άνεμος παρέσυρε τις φλόγες στην προκυμαία και η κάψα ήταν τόσο τρομακτική που οι άνθρωποι μούσκευαν τις κουβέρτες τους στη θάλασσα για να τυλιχτούν με αυτές και να προστατευτούν. Μερικά αντιτορπιλικά είχαν πλησιάσει στο λιμάνι τόσο κοντά, ώστε τα πληρώματά τους μπορούσαν να δουν καθαρά αυτό το πανδαιμόνιο με φόντο το μέτωπο της φωτιάς σε μήκος 3,5 περίπου χιλιόμετρων.
Οι ναύτες μπορούσαν να νιώσουν τώρα την εφιαλτική οσμή της εκατόμβης, να ακούσουν τις τριγλιές του πλήθους, καθώς άνθρωποι που βρίσκονταν στις μπροστινές γραμμές σπρώχνονταν βία από εκείνους που τους άγγιζαν οι φλόγες στις πίσω ή παρασύρονταν προς την άκρη του μόλου, πέφτοντας τελικά στη θάλασσα. Όταν με το χάραμα, οι άνθρωποι της American Relief Committee κατευθύνθηκαν με τα αυτοκίνητά τους προς την Προκυμαία, σταματώντας συχνά πυκνά για να βγάλουν τα πτώματα από το δρόμο, τα 2/3 της Σμύρνης είχαν μεταμορφωθεί σε ένα σωρό από κάρβουνα που ακόμα σιγόκεγαν. Ψηλά στις πλαγιές του πάγου υψώνονταν άθικτοι οι μιναρέδες του τουρκικού Μαχαλά σαν σύμβολα νίκης. Για μια ακόμα εβδομάδα, οι υπόλοιποι 200.000 πρόσφυγες συνέχιζαν να ζουν, να πεθαίνουν και να γεννούν μωρά πάνω σε εκείνη την αξέχαστη Προκυμαία. Τώρα πια ο βυθός της μαραγδένιας θάλασσας ήταν γεμάτος πνιγμένους. Συμμορίες ιερόσυλων ψάρευαν με αγκίστρια δεμένα σε τηλεγραφικό σύρμα τα πτώματα από το νερό, αναζητώντας δαχτυλίδια και αδειάζοντας τις τσέπες τους. Εξαιτίας της έλλειψης πλοίων για τη μεταφορά τους, 60.000 οικογένειες προσφύγων από όλες τις κοινωνικές τάξεις επρόκειτο να εκτοπιστούν στο εσωτερικό. Η φοβερή είδηση περνούσε από στόμα σε στόμα. Στο μεταξύ, η τουρκική διοίκηση είχε κοινοποιήσει στους συμμάχους ότι θα έδινε την άδεια για τη μετακίνηση των προσφύγων, εξαιρώντας μόνο τους άντρες ηλικίας 17 έως 45 ετών. Πώς να το σκάσει κανείς από ένα λιμάνι, όπου τα μόνα διαθέσιμα πλεούμενα ήταν τα θωρηκτά των ουδέτερων δυνάμεων. Αξιωματικοί του Μικρασιατικού Μετώπου, που έχουν περάσει με το στράτευμά τους στη Λέσβο και στη Χίο, συστήνουν επαναστατική επιτροπή, επικεφαλής της οποίας είναι ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Στυλιανός Γονατάς και ο Δημήτριος Φωκάς. Στα δύο αυτά νησιά, 75.000 ιτημένοι στρατιώτες κατέλαβαν εμπορικά και πολεμικά πλοία και ξεκίνησαν για Αθήνα. Οι σκηνές χαράς που είχαν διαδραματιστεί 3 χρόνια νωρίτερα στην πρωτεύουσα είχαν δώσει τώρα τη θέση τους στην εικόνα ενός πλήθους που έστεκε άναυδο, καθώς αεροπλάνα πετούσαν από ψηλά προκηρύξεις που πρότειναν ως μόνη λύση εθνικής σωτηρίας την Επανάσταση. Πρώτες ενέργειες της Επανάστασης ήταν η αποκατάσταση της τάξης, η αμνηστία και ο διορισμός του Βενιζέλου ως εκπροσώπου της Ελλάδας στο εξωτερικό. Την παραμονή της εκένωσης, πάνω από τα κεφάλια των προσφύγων της Σμύρνης, ένα άλλο αεροπλάνο, αυτή τη φορά τουρκικό, πετούσε προκηρύξεις κάνοντας κύκλους στον αέρα. Φέι Βολάν ενημέρωναν συνεχώς το άστεγο, τώρα πλέον και ακυβέρνητο πλήθος, ότι όσοι δεν κατάφερναν να φύγουν μέσα σε μία εβδομάδα, επρόκειτο να εκτοπιστούν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το επόμενο πρωί 350.000 άνθρωποι στον πανικό της φυγής να περάσουν από την μπάρα της Προκυμαίας μέχρι να φτάσουν στην αποβάθρα του σιδηρόδρομου. Στο λιμάνι ήταν αγκυροβολημένα τα αναμενόμενα από καιρό πλοία. Πόσο μικρά και απελπιστικά λίγα φαίνονταν τούτη την ώρα.
Αμέτρητες εκατοντάδες πρόσφυγες συνθλίβονταν μέχρι θανάτου στην προκυμαία, εισπρώχνονταν μέχρι πνιγμού στην αποβάθρα, ώσπου 8 πλοία υπό τη συνοδεία Αμερικανικών αντιτορπιλικών αναχώρησαν παίρνοντας μαζί τους 43.000 ψυχές. Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου η εκένωση της Σμύρνης είχε ολοκληρωθεί. Χωρίς να υπολογίζουμε ένα μεγάλο αριθμό εκτοπιστέντων εφήβων και ανδρών, μέσα σε ένα 15ήμερο 300.000 άνθρωποι είχαν φύγει από το λιμάνι της. Οι ανθρώπινες απώλειες στην καταστροφή της Σμύρνης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έφτασαν τους 10.000 νεκρούς. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1922 έρχεται και νέο χτύπημα. Οι σύμμαχοι ζητούν η Ανατολική Θράκη, που είχε προσαρτηθεί στην Ελλάδα με τη συνθήκη των Σευρών, να δοθεί πάλι πίσω στους Τουρκούς. Αυτή η τριγωνική αυλή της Κωνσταντινούπολης άρχιζε 35 περίπου χιλιόμετρα πίσω από την πόλη και εκτινόταν προς τα δυτικά μέχρι τον ποταμό Εύρο, για να συμπεριλάβει 600.000 Έλληνες. Στην Ελλάδα διορίζεται η κυβέρνηση Κροκυδά. Ο Βενιζέλος, μόλις αποδέχεται την πρόταση του κινήματος, συναντά τον Άγγλο Υπουργό Εξωτερικών στις 31 Οκτωβρίου 1922 στο Λονδίνο και ο οποίος τον ενημερώνει για τις αποφάσεις της Αντάντ. Την ομή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η χώρα θα κάνει γνωστή στην Αθήνα ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μιλώντας για απώλεια και της Ανατολικής Θράκης. Τα ανακοινοθέντα έδιναν διορία ενός μηνός για την υποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων και την είσοδο της τουρκικής χωροφυλακής στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί ο πανικός. Ο πανικός όμως ήταν ήδη στην ημερησία διάταξη, το ίδιο όπως και στην πόλη της Σμύρνης. Μία εβδομάδα μετά την εκένωση της προκυμαίας, οι Έλληνες της Θράκης είδαν τα ελληνικά στρατεύματα να διαλύουν τα στρατόπεδά τους και να κατευθύνονται προς Δυσμάς. «Θα γυρίσετε πίσω?» ρωτούσαν ανήσυχα οι αγρότες. «Όχι», ήταν η απάντηση. Μέσα σε μία ώρα, ολόκληρα χωριά είχαν ερημώσει. Στη θέα του στρατού που αποχωρούσε, περνώντας από χωριό σε χωριό, οι γυναίκες που άλεθαν στους χερόμιλους και οι άντρες που αλώνιζαν έστεκαν έκπληκτοι. Η στιγμιαία αντίδραση ήταν η ίδια. Όλοι παρατούσαν τα εργαλεία τους χάμω, στριμώχνονταν όπως μπορούσαν στις βιαστικά φορτωμένες καρότσες και ξεκινούσαν προς τα δυτικά. Στη Ρεβεστό, 28.000 πρόσφυγες προσπαθούσαν να φτάσουν στην ανεμοδαρμένη παραλία, όπου για μέρες θα περίμεναν να επιβιβαστούν στα πλοία διάσωσης, ενώ η σοδειά τους μούχλιαζε εκεί που την είχαν αφήσει. Στην έρημη ενδοχώρα. Από την Αδριανούπολη, μέσα στις 6 πρώτες ημέρες, πέρασαν ακόμα 60.000 άνθρωποι. Τόσο γρήγορα η φήμη έδινε τη θέση της στο Φεβγιό, ώστε όσοι είχαν ξεκινήσει από τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης έβλεπαν μόνο εγκαταλειμμένα χωριά και άλλα καραβάνια προσφύγων. Άνδρες και γυναίκες βάδιζαν με κόπο μπροστά για να ελαφρύνουν τις άμαξες που βούλιαζαν στη λάσπη. Κρατούσαν στα χέρια τους όπλα, επειδή χιλιάδες κομιτατζίδες, αυτοί οι άγγελοι της διχόνοιας των Βαλκανίων, έστειναν ενέδρες και λίστευαν πρόσφυγες. Πολλές από τις άμαξες που έμπαιναν στο Δεδέαγατς ή στην Αδριανούπολη παρουσίαζαν το θέαμα οι γυναίκες να οδηγούν τα βόδια και το πτώμα του συζύγου να κοίταται άκαμπτο
πάνω στα σακιά με το στάρι. Ernest Hemingway, ανταποκριτής τότε της Toronto Daily Star στη Θράκη, γράφει στις 3 Νοεμβρίου του 1922. Καθημερινά τους προσπερνούσα τους στρατιώτες, βρώμικους, εξαντλημένους από την κούραση, αξίριστους και ταλαιπωρημένους. Αυτούς που περπατούσαν στα μονοπάτια της σκληροτράχυλης στρατιώτικης υπαίθρου. Εκεί που δεν υπήρχαν ούτε μπάντες, ούτε κέντρα περίθαλψης, παρά μόνο ψήρες, βρώμικες κουβέρτες και χιλιάδες κουνούπια στη διάρκεια της νύχτας. Οι άνθρωποι αυτοί σήμαναν και το τέλος του μεγαλείου της Ελλάδας. Το τέλος του Δεύτερου Τροϊκού Πολέμου. Άλλη μια ομάδα 25.000 προσφύγων είχε συγκεντρωθεί στην είσοδο της Κωνσταντινούπολης κατά μήκος των στενών των Δαρδανελίων, ενώ ο στρατός των εθνικιστών προχωρούσε κυκλικά βόρεια από την κατακτημένη Σμύρνη. Φτάνοντας στην πρωτεύουσα, όπου ανέμιζαν οι πράσινες σημαίες του Ιερού Πολέμου και ανέβλιζε το αίμα από τις θυσίες των κρυαριών, εν μέσω θερμών χαιρετισμών, ο έκτακτος αρμοστής, ύστερα από πολλές συσκέψεις με τους επικεφαλείς των συμμάχων, έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση. Δεδομένου ότι από σήμερα το μεσημέρι η κυβέρνηση της πόλης δεν υφίσταται πλέον, αναλαμβάνω τον έλεγχο. Εκείνο το βράδυ όλοι οι μιναρέδες της Κωνσταντινούπολης είχαν φωταγωγηθεί όπως τις γιορτές. Μπροστά από τις ξένες πρεσβείες στη συνοικία Πέραν είχαν συγκεντρωθεί πλήθη Τούρκων φοιτητών που φώναζαν «Κάτω η μοναρχία! Ζήτω η νέα Τουρκία!» Την Παρασκευή, η μέρα του Σελαμλίκ, κατά την οποία σύμφωνα με την παράδοση ο Σουλτάνος πήγαινε στην προσευχή, τα πλήθη των Μωαμεθανών περίμεναν μάταια το μονάρχη, αφού ο Μωάμεθ ο έκτος το είχε σκάσει για τη Μάλτα την προηγούμενη νύχτα. Οι εθνικιστικές δυνάμεις μπήκαν τελικά στην πόλη. Κατόπιν τούτου, όσοι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να φύγουν από την πρωτεύουσα, το έπραξαν. Πολύ σύντομα, όλοι οι εναπομείναντες χριστιανοί στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας έφυγαν μαζικά προς τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Σχεδόν ταυτόχρονα, 40.000 γυναίκες, παιδιά και γέροι, οι άνδρες κρατήθηκαν ως αιχμάλωτοι πολέμου, κατέκλυσαν το λιμάνι της Αμψούντας. Μέσα σε 3 εβδομάδες, άλλες 250.000 πρόσφυγες πορεύονταν με βαριά βήματα στους χιονισμένους δρόμους που οδηγούσαν στην Τραπεζούντα, στη Σινόπη και στην Ινέπολη. Από διάφορα σημεία της ενδοχώρας μέχρι και σε 800 χιλιόμετρα απόσταση από τα παράλια, χωρικοί και κάτοικοι των πόλεων μαζεύονταν και με τις πλάτες κυρτές από το βάρος των σκεπασμάτων και των μωρών τους, έριχναν μια τελευταία ματιά στο σπίτι και στα μπέλη τους και ξεκινούσαν να διασχίσουν την παγωμένη πεδιάδα. Από τη μία ερημωμένες από τα πλοία προκυμαίες, από την άλλη λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας πλημμυρισμένα από ανθρώπους που κοιμούνταν στα πεζοδρόμια, εξαθλειωμένοι και τσακισμένοι από τις αρρώστιες. Όμως όλοι αυτοί, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ήταν νοικοκυρέοι αγρότες. Τον Ιανουάριο του 1923, 80.000 πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα. Με σύντομες διαδικασίες, οι θεωρούμενοι ως πρωτέτοιοι της μικρασιατικής καταστροφής θα οδηγηθούν ενώπιον στρατοδικείου. Από τους 8 κατηγορούμενους, οι 6, Γούναρης, Στράτος, Πρωτοπαπαδάκης, Θεοτόκης, Παλτατζής και ο αρχιστράτηγος Χατζιανέστης θα καταδικαστούν σε θάνατο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Η εκτέλεσή τους θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου του 1922. Η δίκη πέρασε στην ιστορία ως δίκη των 6. Ο Βενιζέλος, στις παραμονές της εκτέλεσής τους από τη Λοζάνη που βρισκόταν ως εθνικός αντιπρόσωπος, έστειλε τηλεγράφημα στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να ματαιώσει την εκτέλεση της καταδίκης, που δεν ήταν πράξη αρεστής στους συμμάχους.
Το τηλεγράφημα αυτό του Βενιζέλου έγινε γνωστό αργά, μολονότι δεν ήταν βέβαιο ότι αν έφτανε νωρίς θα είχε αποτέλεσμα. Στο χολαργό, έξι κυπαρίσια και επιτύμβιες πλάκες θυμίζουν την εκτέλεση. Στην παλιά Ελλάδα του 1912, περισσότερα από τα 3/5 της συνολικής της έκτασης ήταν ακαλλιέργητα, ανεκμετάλλευτα εδάφη. Στο μεταξύ, ως αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων κυρίως, η έκτασή της αυξήθηκε σε 137.270 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Επρόκειτο για μια μικρή χώρα με όχι σπουδαίο φυσικό πλούτο, που είχε μόλις βγει από μια δεκαετία επιστρατεύσεων και πολέμων με αποκορύφωμα την πρόσφατη ήττα, μόνο και μόνο για να ξαναβυθιστεί σε ένα ακόμα τεράστιο πρόβλημα, το προσφυγικό. Μπορεί ένας αυτόπτης μάρτυρας να περιγράψει το θαύμα του βοβού ηρωισμού και του αυτοσεβασμού? Κι όμως, εν ρηπεί οφθαλμού, εκείνοι τακτοποίησαν τα μπαούλα και τους μπόγους τους. Μπορεί να ζούσαν ή να πέθαιναν, θα εξαρτιόταν από τον τύφο. Όμως όσο ζούσαν, ποτέ δεν τους άκουγες να ζητιανεύουν ούτε να τίνουν οικετευτικά τα χέρια. Τα παιδιά θα έτρεχαν ψάχνοντας για ξύλα, για χόρτα και ρίζες, που ήταν η τροφή τους. Η μητέρα θα κατάβρεχε το βρώμικο χώμα και θα έκανε την πουγάδα της οικογένειας. Η γιαγιά θα σου εξηγούσε με το υπομονετικό της χαμόγελο το μυστήριο της επιβίωσης των προσφύγων. Ήταν απλό. Όλοι βοηθούσαν ο ένας τον άλλο. Χωρίς να αναφερθούμε στα τελικά αποτελέσματα της ανταλλαγής, η Ελλάδα υποδέχτηκε 1.250.000 πρόσφυγες σε ένα διάστημα ενός μόνο έτους από την καταστροφή της Σμύρνης. Απέναντι σε ένα ποσοστό γεννητικότητας που είχε πέσει στο μηδέν, σε 36 κέντρα ο τύφος και σε άλλα 60 η ευλογιά, ανάμεσα στις 800 προσφυγικές κοινότητες της χώρας, είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό θνησιμότητας να φτάσει τους 1.000 ανθρώπους την ημέρα μέχρι τον Ιανουάριο του 1923. Για να αποσωβηθεί ο κίνδυνος της εξάπλωσης των επιδημιών στην Ελλάδα, μια αμερικανική οργάνωση δημιούργησε υγειονομικό σταθμό στη Μακρόνησο για τον έλεγχο όλων των εισερχόμενων πλοίων. Δεν υπάρχει κατάλληλο μέτρο σύγκρισης ή ιστορικό προηγούμενο με βάση το οποίο να μπορούμε να περιγράψουμε έστω αμυδρά το χάλι της Ελλάδας το 1923. Η Λοζάνη ήταν τώρα έτοιμη να βοηθήσει. Στις 30 Ιανουαρίου του 1923 υπογράφτηκε η συνθήκη που αφορά την ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών. Χάρη στην ελληνική επιμονή, η Τουρκία αναγκάστηκε τελικά να δεχτεί πίσω 450.000 μουσουλμάνους που κατοικούσαν στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να ελευθερωθεί χώρο στην Ελλάδα για τη φιλοξενία 1.000.000 και πλέον προσφύγων. Οι συζητήσεις κράτησαν από τον Νοέμβριο του 1922 μέχρι τον Ιούλιο του 1923. Με τη συνθήκη και τις συμφωνίες, τις δηλώσεις και τα πρωτόκολλα που τις συνόδευαν υπογράφτηκαν. Από 1η Μαΐου 1923 αποφασίζεται η υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων ελληνικού Ορθοδόξου δόγματος και των Ελλήνων υπηκόων μουσουλμανικής θρησκείας. Στην ανταλλαγή αυτή, με αναδρομική ισχύ, θα συμπεριληφθούν και όσοι Έλληνες ή Μωαμεθανοί έχουν ήδη μεταναστεύσει οποτεδήποτε από τον Οκτώβριο του 1912 και εξής. Η κινητή περιουσία θα μπορεί να εξέλθει αδασμολόγητα από τη χώρα μαζί τους. Η ακίνητη περιουσία, καθώς θα εγκαταλείπεται, θα απογράφεται, θα εκτιμάται και θα ρευστοποιείται από τη Μεικτή Επιτροπή. Με ξεχωριστή ελληνοτουρκική σύμβαση που συμφωνήθηκε απευθείας μεταξύ Βενιζέλου και Ινωνού στις 30 Ιανουαρίου 1923, διευθετήθηκε το ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυσμών.
Περίπου 1.300.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τις εστίες τους πριν ή μετά τη σύμβαση από το 1912 έως το 1925 και έγιναν πρόσφυγες στην Ελλάδα και περίπου 500.000 Τούρκοι ακολούθησαν τον αντίστροφο δρόμο. Καταρχήν, κάθε πρόσφυγας θα λαμβάνει περιουσία ίσης αξίας με την περιουσία που εγκατέλειψε. Η αποτίμηση της συνολικής αξίας των εγκαταλελειμμένων περιουσιών σε αμφότερες τις χώρες θα συνιστά κρατικό χρέος μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδος. Όσοι εξαιρούνται της υποχρεωτικής ανταλλαγής είναι ελεύθεροι αν το επιθυμούν να μεταναστεύσουν. Εξαιρούμενοι θεωρούνται Α. Οι Έλληνες οι εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη πριν τις 30 Οκτωβρίου 1918 και Β. Οι Μωαμεθανοί κάτοικοι της Δυτικής Θράκης. Ο όρος της εξαίρεσης που αφήνει η Μητελή την ανταλλαγή κατά 635.000 πρόσφυγες προέκυψε λόγω των δυσκολιών ρευστοποίησης. Στην περίπτωση των εγκαταστημένων στην Κωνσταντινούπολη Ελλήνων, η ρευστοποίηση των περιουσιών που θα εγκαταλείπονταν επρόκειτο να δημιουργήσει χρέος πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι λοιπόν, έγινε ένας συμβιβασμός που θα επέτρεπε σε αυτούς, καθώς και στους Μωαμεθανούς της Δυτικής Θράκης, να μην μετακινηθούν. Ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε για να ασχοληθεί με αυτούς τους 2 εκατομμύρια ανθρώπους είχε 2 σκέλη. Το ένα ήταν η μεικτή επιτροπή που λειτουργούσε με 11 υποεπιτροπές, έχοντας να διαχειριστούν τις υποθέσεις 450.000 Μωαμεθανών και 150.000 Ελλήνων που βρίσκονταν ακόμα στην Ανατολία. Το άλλο σκέλος, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, είχε αναλάβει να βοηθήσει στην αποκατάσταση όλων των Ελλήνων προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των 150.000 που ακόμα αναμένονταν. Λόγω του κορεσμού της Ελλάδας σε πρόσφυγες, η αποχώρηση των Μωαμεθανών από την Ελλάδα θα προηγεί το κατά 6 μήνες της αντίστοιχης αποχώρησης των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία. Οι οικογένειες των μουσουλμάνων μαζί με τα νοικοκυριά και τα κοπάδια τους ταξίδεψαν προς τα διάφορα λιμάνια της Μυτιλίνης όπου τους περίμεναν μικρά τουρκικά ατμόπλια. Στο Αϊβαλί, το σταθμό εισόδου, διερμηνείς που μιλούσαν τη γνωστή τους ελληνική και την άγνωστή τους τουρκική γλώσσα τους τοποθετούσαν σε προσωρινά σπίτια. Μέχρι την 1η Μαΐου του 1924 είχαν μεταφερθεί 250.000 μουσουλμάνοι. 8 μήνες αργότερα, η ανταλλαγή των πληθυσμών είχε ολοκληρωθεί. Περίπου 1.300.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τις εστίες τους και έγιναν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Περίπου 500.000 Τούρκοι ακολούθησαν τον αντίστροφο δρόμο. Τώρα πια, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη περιβάλλονταν από κάμπους γεμάτους με αντίσκηνα. Θύμιζαν κλασικές γραβούρες πολιορκημένων πόλεων. Πολιορκητής όμως εδώ ήταν η πείνα. Τα μη αποξηραμένα έλη, όπου αναπαράγονταν κατά χιλιάδες τα κουνούπια, προκαλούσαν ελονοσία. Η γιγάντια προσφυγική οικογένεια χρειαζόταν 15 τόνους κινίνου για να επιζήσει. Ύστερα ήρθε η ανομβρία. Και 50.000 καλλιεργητές έπρεπε να αποζημιωθούν με δημητριακά και ζωοτροφές αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Το ξεριζωμό 600.000 ανθρώπων, η προσωπική πικρία και η απογοήτευση χάνονταν μέσα στη δίνη μιας πραγματικότητας που αγκάλιασε τα πάντα. Μόνο που και που ένα βλέμμα, μια χειρονομία ή ο απόϊχος μιας κουβέντας φανέρωναν τα ισχυρά ανεκδήλωτα αισθήματα της μεγάλης αυτής τραγωδίας για χριστιανούς και μουσουλμάνους. Δεν είναι υπερβολή να πούμε
ότι η ιστορία δεν έχει παρουσιάσει προηγούμενο τόσο ασυνήθιστης συνθήκης. Ποτέ άλλοτε μέσα στη μακραίωνη ιστορία των μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών δεν είδαμε 2 εκατομμύρια ανθρώπους να ξεριζώνονται και να εγκαθίστανται αλλού με μια μονοκοντιλιά. Εξαιτίας 5 αιώνων τουρκικής κυριαρχίας στην Ελλάδα, ο καθορισμός του φυλετικού στάτους ενός ατόμου ήταν αρκετά περίπλοκο πρόβλημα ώστε να προκαλεί απόγνωση στον απογραφέα. Για να ελαττωθούν αυτές οι δυσκολίες, οι όροι της ανταλλαγής βασίστηκαν σε θρησκευτικά και όχι φυλετικά κριτήρια. Ενώ τα τελευταία ίχνη της κλασικής Ιωνίας εξαφανίστηκαν από την Ασία, η μητέρα πατρίδα, υποδεχόμενη πίσω τους απογόνους των πρώτων απικιστών μετά από 3.000 χρόνια, απόκτησε ένα εύρωστο παραγωγικό δυναμικό που αναζωογόνησε τη γεωργία και επιπλέον δέχτηκε μια σπουδαία εισρωή βιομηχανικών εργατών που έφραν μαζί τους τις τέχνες της μεταξουργίας, της ταπιτουργίας και της κεραμικής. Καθημερινά, μέσα από αυτές τις φτωχογειτονιές, κάτω από την Ακρόπολη με τις σκηνές από καραβόπανο, ξεπρόβαλαν γυναίκες για να πουλήσουν τα μικρής αξίας κοσμήματά τους, μέχρι ότου όλα όσα είχαν περισσώσει από τη Μικρά Ασία να γίνουν μερικές χούφτες χονδρό κοκοστάρι. Ώσπου να γραφτούν και αυτές τους καταλόγους των 800.000 ανέργων της χώρας. Όσοι είχαν γεννηθεί στη Μικρά Ασία γνώριζαν καλά να χρησιμοποιούν τον πυλό. Εδώ λοιπόν υπήρχε σε αυθονία. Μόλις γινόταν γνωστό ότι υπήρχαν εκεί κοντά παλιά πληνθόκτιστα διαμερίσματα που θα μπορούσαν να καταληφθούν, 3.000 γυναίκες, παιδιά και γέροι άφηναν τα καταλήματά τους στην περιοχή του Θησίου και στα άλλα αρχαία κλασικά ερείπια και σαν σμάρι από μέλισσες έτρεχαν να φτιάξουν τη γειτονιά τους. Οι τείχοι σιγά σιγά υψώνονταν χάρη στη βασική προσφυγική αρχή, ο ένας βοηθά τον άλλον και όλοι τον έναν. Μέσα σε λίγους μήνες, η μετακίνηση από τα ερείπια των αρχαίων κλασικών ναών στις νέες πληνθόκτιστες κατοικίες είχε ολοκληρωθεί. Τα άφθαρτα ερείπια του Παρθενώνα κοίταζαν αγέροχα πάνω από αυτό το συνοικισμό με τις πλυνθόκτιστες καλύβες και επόπτευαν από ψηλά όλα αυτά τα επακόλουθα του δράματος του 1922-1924. Όσο για το ανθρώπινο κόστος που είχε αυτό το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα, με συντηρητικούς υπολογισμούς φτάνει τις 300.000 ζωές που χάθηκαν από επιδημίες και κακουχίες. Η Επιτροπή θα συνέχιζε να παίζει το ρόλο του κηδεμόνα, του οδηγού, του διευθυντή, του πιστωτή, έως ότου έκλειναν όλοι οι ανοιχτοί λογαριασμοί μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, μερικών εκατομμυρίων προσφύγων και της ίδιας της Επιτροπής. Έως ότου τα κατάστοιχα της ανταλλαγής έκλειναν οριστικά. Καημένη μου Ανατολή, αμάν, αμάν, σου φύγαν τα ειδόνια, σου φύγαν τα ειδόνια, και πήγαν και λαϊδίσαν, αμάν, αμάν, σε ξένα περιβόλια, σε ξένα. Τελειώνοντας το άρθρο του, ο Τσάτερ καταλήγει.
Ο Παρθενώνας επόπτευε από ψηλά όλα αυτά τα επακόλουθα του δράματος του 1922-1924. Δράμα τόσο παράξενο και τόσο συγκινητικό που μόνο οι κλασικοί ποιητές της Ελλάδας θα μπορούσαν να το ζωντανέψουν. Ο Σοφοκλής ίσως σε μια τραγωδία με τίτλο «Οι Ανταλλαγέντες». Όσο για τη λύση του ενίγματος, ίσως να έχει χαραχτεί στο πρόσωπο του Έλληνα ψαρά, που ένα πρωί γονάτισε στην παραλία κάποιου γραφικού ψαρολίμανου της Πελοποννήσου για να ζωγραφίσει ένα όνομα στην πρίμνη της βάρκας του. Έκλαιγε με λυγμούς. Είχε εγκαταλείψει το δικό του σκαρί σε κάποιο ασιατικό χωριό. Μια καταιγίδα είχε ξεβράσει ερείπιο τώρα αυτή τη βάρκα στην παραλία δίπλα στην καλύβα του. Καθάρισε όλες τις παλιές μπογιές και την καλαφάτισε προσεκτικά, να είναι έτοιμη για το καινούριο ξεκίνημά τους στη ζωή. Το όνομα που ζωγράφησε στην πρίμνη της ήταν «Η Νέα Ελπίδα». Οι προβλέψεις του Τσάτερ αποδείχτηκαν σωστές, μια και ακολούθησε μια πραγματική εποπία που θα ήταν δυνατό να αναφερθεί σαν το έπος της ανόρθωσης. Thank you.